με πάνω από 1.000 χορευτές, αθλητές, συνοδούς και συνεργάτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός αθλητικού χορού στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου στην Τέντα. Από 8 χώρες πραγματοποιείται ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός χορού στην Καλαμάτα, το δεύτερο Καλαμάτα Dance Cup Beyond the Limits, όπου χορευτές από όλα τα μέρη διεκδικούν το κύπελο Καλαμάτας στην Τέντα το Σάββατο στις 30 Νοεμβρίου 2019, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, διενεργούνται διαλέξεις και σεμινάρια χορού στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στην αίθουσα Πινακοθήκης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, στην κατεξοχήν πόλη του χορού. Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει, υποστηρίζει και συμμετέχει στη διοργάνωση του δεύτερου Dance Cup Καλαμάτας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι η Καλαμάτα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το Φεστιβάλ Χορού. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες προσφέρουν υπεραξία στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του νομού μας. Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού για όλες τις ηλικίες καθιερώνεται πλέον ως ένα από τα πιο επιτυχημένα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα της Πελοποννήσου, διεθνούς κύρους και σημασίας, ενώ διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εκδηλώσεων Dance Challenge με την υποστήριξη της Polis Art, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα από την κυρία Οικονόμου, πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Πόρτα Ανοιχτή. Θα ήθελα να μεταφέρω τη χαρά όλων των συμμετοχόντων του τμήματός μας στη διοργάνωση του δεύτερου Καλαμάτα Dance Cup στην όμορφη μεσσηνιακή πόλη Καλαμάτα. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που ανοίγουμε την αυλαία της τελετής γκαλά αυτού του διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος στην κατεξοχήν πόλη του χορού. Η ελληνική ομάδα διάσωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα καλύψει το πρωτάθλητο, το κύπελο Dance Cup. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση στην οποία οφείλουμε ως εθελοντές να τη στηρίξουμε. Επειδή έχει μεγάλο πλήθος ατόμων και χορευτών τα οποία θα συγκεντρωθούν στο χώρο, είναι μια κάλυψη η οποία χρειάζεται μια σοβαρή υποστήριξη από διασωστικές υπηρεσίες όπως εμείς. Την αυλαία στην τελετή θα ανοίξει η προσκεκλημένη χορευτική ομάδα 20 ατόμων από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή με την παράσταση Φτούξ Ελευθερία, η οποία θα μεταφέρει το κοινωνικό μήνυμα πως η τέχνη δεν κάνει διακρίσεις, καθότι απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας μας.